ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Ας την προστατεύσουμε. Με στόχο να φρενάρει την άσκοπη αιματοχυσία στην άσφαλτο και αυτές τις εορταστικές ημέρες, σύσσωμο το προσωπικό του τμήματος τροχείας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα οργώνει κυριολεκτικά το αιματοβαμμένο εθνικό οδικό δίκτυο του νησιού, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους κατά τους οποίους η ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις θα είναι μηδενική. Η διοικητής του τμήματος Ελένη Παπαθανασίου στέλνει μήνυμα ζωής, προτρέποντας τους οδηγούς να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν πιάσουν το τιμόνι. Θερμή παράκληση. Οι ημέρες αυτές είναι ημέρες διασκέδασης. Σε κάθε παρέα ας υπάρχει ο οδηγός της παρέας, ένα άτομο το οποίο δεν θα καταναλώνει αλκοόλ. Ένα άτομο λοιπόν δεν θα καταναλώσει αλκοόλ και θα επιστρέψουν όλοι ασφαλείς στο σπίτι τους. Παραβάσεις όπως το αντικανονικό προσπέρασμα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ αλλά και η υπερβολική ταχύτητα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο, την ίδια ώρα που όλοι μας θα πρέπει να θυμόμαστε πως η χρήση της ζώνης ασφαλείας μας δένει με τη ζωή. Εννοείται ότι δεν πρέπει να πίνουμε ποτέ και να οδηγούμε και να μην τρέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό η ταχύτητα. Αυτό είναι το πρώτο. Πάντα χρειάζεται προσοχή, δεν είναι μόνο στις γιορτές. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό δρόμο και η οδηγική συμπεριφορά των περισσότερων δεν είναι η πιο καλή. Όσο και να τρέχουμε είναι 5 λεπτά, 10, να πάμε να κερδίσουμε 10 λεπτά χρόνο. Δεν νομίζω ότι αξίζει, γιατί εμείς εδώ στο ΒΟΑΚ αυτό είναι το πρόβλημα, είναι η ταχύτητα. Δεν θα υπάρχει ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις, αντικανονικό προσπέρασμα, επικίνδυνη ελιγμή, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, χρήση κινητού τηλεφώνου, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση κράνους, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι συμπεριφορές που δεν συνάδουν με υπευθυνότητα. Οι 56 ψυχές που χάθηκαν από την αρχή του 2022 έως και σήμερα στην άσφαλτο της Κρήτης είναι ένας αριθμός που τρομάζει και ευχή όλων είναι το 2023 να μην γραφτούν στους δρόμους του νησιού ανάλογες τραγωδίες. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία.